Καλώς ήρθατε και πάλι κοντά μας στο Look & Cook. Σήμερα έχουμε μια συνταγή βγαλμένη από το εστιατόριο, το ψωμί και αλάτι, από το εστιατόριό μου. Θα φτιάξουμε λοιπόν μια σαλάτα που την είχαμε στο πρώτο μενού του εστιατορίου όταν ανοίξαμε το 2009. Υπάρχει και στο βιβλίο, για όσους από εσάς το έχετε, το ψωμί και αλάτι The Cookbook, η έκδοση εκείνη από το 2011. Αγαπημένη σαλάτα, έχει πάρα πολλούς φαν. Είπα σήμερα να τη μοιραστώ μαζί σας, είναι βέβαια πολύ απλή, αλλά πολύ νόστιμη και πολύ καλοκαιρινή. Έχουμε εδώ βράση ρεβίθια και όταν λέμε βράση ρεβίθια, παιδιά, με τα όσπρια που πρέπει να είναι μαλακά και κρεμμόδι στο εσωτερικό. Όταν λέμε βράση, δεν εννοούμε τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα και τα βράζουμε σαν να ήταν παπαρδέλες, ας πούμε. Εντάξει, τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα. Θα δείτε φυσικά αναλυτικά τη συνταγή στο site. Δεν θέλω τώρα να σας κουράσω με αυτό. Αλλά το μυστικό για να έχουμε πολύ μαλακά όσπρια, χωρίς να έχουν διαλυθεί, αυτό που συνήθως συμβαίνει, που διαλύονται απ' έξω, φεύγουν το εξωτερικό περίβλημα και μέσα είναι νιανιά ή οτιδήποτε, είναι το πολύ χαμηλό μαγείρεμα. Περισσότερη ώρα, χαμηλότερη φωτιά. Οπότε ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες της συνταγής στο site για να μαγειρέψετε τα ρεβίθια και να είναι μαλακά. Λοιπόν, τι άλλο θα χρειαστούμε εδώ? Έχουμε λιαστές ντομάτες. Θα πάρετε μια ωραία λιαστή ντομάτα, μια καλής ποιότητας λιαστή ντομάτα, κατά προτίμηση να βρίσκεται μέσα σε λάδι, θα τη στραγγίξετε καλά και θα την κόψετε έτσι όπως την έχω κόψει και εγώ. Πιπεριές. Ψητές πιπεριές κόκκινες, κατά προτίμηση θα κάνετε τις δικές σας. Αλλά αν δυσκολεύεστε, μπορεί να πάρετε επίσης μια ωραία πιπεριά σε βάζο, φλωρίνης ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ? Δεν έχουμε και πολλά πράγματα ακόμα. Έχουμε φέτα. Διαλέξτε τη φέτα που σας αρέσει. Θα βάλουμε λίγο φέτα εδώ. Και φρέσκο κρεμμύδι. Και το πράσινο και το λευκό μέρος. Τέλεια. Κρεμμύδι μέσα, λοιπόν. Και πάμε μετά στα αρωματικά που είναι μαϊντανός. Και όπως έχουμε πει, παιδιά, με τα βότανα, λίγο κόψιμο, μην το παρακάνουμε γιατί χάνουν το αρώμα τους. Και όταν είναι έτσι και πιο μεγάλα, έχουμε και το δάγκωμα στο στόμα και παίρνουμε όλη τη γεύση και το άρωμα, ιδίως σε τέτοια πιάτα που είναι πιο χωριάτικα, πιο ρουστίκ, να το πω έτσι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε υπερβολές με πολύ φίνα κοψίματα κλπ. Οπότε ένα περασματάκι έτσι όπως έκανα και εγώ και ο μαϊντανός μέσα και μετά μαζί με το βασιλικό από τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά αρώματα είναι αυτό του δυόσμου, οπότε θα βάλουμε και μπόλικο δυόσμου. Σούπερ, δυόσμος μέσα και μας έχει μείνει ουσιαστικά φρέσκος χυμός από λεμόνι φυσικά. Ελαιόλαδο. Αλάτι. Και λίγο πιπεράκι. Δεν είναι άσχημη περίπτωση. Και τώρα το μόνο που μένει είναι να ανακατέψω. Πραγματικά μια πολύ, πολύ νόστιμη, απλή σαλάτα. Που να ξεπετάξετε αν έχετε δηλαδή ρεβίθια έτοιμα και τα υλικά τα περισσότερα είναι πολύ, πολύ γρήγορα. Κάλιστα θα μπορούσε να είναι και συνοδεία, έτσι, να βγάλετε σε ένα μπουφέ όταν θα έχετε και διάφορα κρέατα στη σχάρα ή ψάρια, εξαιρετικό συνοδευτικό. Οπότε πάμε λίγο να σερβίρουμε εδώ, αφού ρίξω όμως μία δοκιμή πρώτα. Το λεμόνι είναι αρκετό, δεν χρειάζεται άλλο. Ωραία τα αρώματα τα βότανα. Μουσική
νομίζω ότι θα γίνετε πολύ φίλοι με αυτήν εδώ τη σαλάτα, αλλά παράλληλα θα κάνετε και πολλούς φίλους εάν τη μοιραστείτε, τη φτιάξετε, τη χαρείτε μαζί τους, τους πείτε να μπουν στο κανάλι να κάνουν και κανένα subscribe, να βλέπουν τις συνταγές μας. Θα βάλω εγώ λίγο από πάνω για το τελείωμα λίγη λαστή ντομάτα και ένα δυο φιλαράκια δυόσμιο εδώ και εκεί. Και δεν έχω να πω τίποτα άλλο παρά χρόνια πολλά για το ψωμί και αλάτι και καλή απόλαυση για εσάς όταν θα φτιάξετε αυτήν εδώ τη ρεβιθοσαλάτα. Τα σχόλια σας από κάτω θα τα περιμένω και φυσικά θα τα πούμε στην επόμενη λαχταριστή συνταγή.